wish I could. I wish I would. I wish to be the one to give you all that. Σας. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι πολύ 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 καλά. Έχω να κάνω βίντεο 2 μήνες και αυτό είναι πολύ περίεργο τώρα. Νιώθω πολύ περίεργα. Συγχωρέστε με για τυχόν λάθη, σαρδάμ. Πιστεύω ότι σύντομα θα το συνηθίσω πάλι. Θα επανέλθω δυναμικά με νέα βίντεο. Ο λόγος που έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο είναι ότι μετακόμισα. Μετακομίσαμε με τον καλό μου σε νέο σπίτι. Ήταν κάτι πολύ χαρούμενο, πολύ ευχάριστη διαδικασία, αλλά και πολύ 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 κουραστική. Δηλαδή όσοι έχετε μετακομίσει, νομίζω ότι ξέρετε πόσο κουραστικό είναι όλο αυτό. Αλλά παράλληλα είναι πολύ ευχάριστο, είναι ένα νέο ξεκίνημα για τη ζωή μας. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Κορίτσια, όσοι έχετε μετακομίσει, νομίζω ότι ξέρετε πόσο δύσκολο είναι, πόσο κουραστικό. Να βάψεις, να καθαρίσεις και την τελευταία λεπτομέρεια στο πλακάκι, ας πούμε, να είναι όλα τέλεια. Να περιμένεις εργάτες, να καθαρίζεις, να έρχονται οι εργάτες, να στα κάνουν όλα χάλια. Και πάλι από την αρχή, να βγεις έξω για αγορές, να βρεις τα πάντα, που στην αρχή είναι πάρα πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά μετά από λίγο αρχίζουν να τελειώνουν τα λεφτά, να τελειώνουν οι δυνάμεις. Και λίγο να αγχώνεσαι. Τελικά πήγαν όλα πολύ καλά. Το σπίτι είναι έτοιμο. Χθες μπήκε και το τελευταίο ραφάκι στον τοίχο. Έχουν μείνει μόνο κάποιες διακοσμήσεις, κάποιοι πίνακες και ό,τι άλλο διακοσμητικά στοιχεία θέλουμε. Έχει ανοίξει και ο καιρός. Έχουμε μια υπέροχη βεράντα την οποία θέλω να γεμίσω με φυτά και ανυπομονώ γι' αυτό. Είναι αυτό που έχει μείνει. Και τρελαίνομαι να βγαίνω έτσι με πρώτο καφέ μου. Είναι τέλεια. Γιατί στο παράδειγμα σπίτι δεν είχαμε μπαλκόνι, είχαμε ένα πολύ πολύ μικρό και το λατρεύω το μπαλκόνι σε ένα σπίτι. Ναι, ο χώρος μου. Όλα είναι πήγαν πολύ πολύ καλά. Αν θέλετε κάποιο vlog με tips για μετακόμιση και όλα αυτά, πείτε μου, άμα ενδιαφέρεται κάποια. Έχω πλέον την εμπειρία. Έμαθα από τα λάθη που κάναμε. Αυτά. Λοιπόν, τα προϊόντα που χρησιμοποίησα από το Μάρτιο που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά μέχρι τώρα είναι πολύ λίγα, γιατί δεν είχα χρόνο, όχι από αυτό. Μάλλον δεν είχα χρόνο όχι να κάνω βίντεο, ούτε από αυτό. Δηλαδή, λίγο make-up, λίγο μάσκαρα, ένα μολυβάκι και στη δουλειά πήγαινα έτσι. Για να... Δεν βγαίναμε κιόλας. Έτσι, ας πούμε, βόλτες πολλές και τα λοιπά. Και το σπίτι, μια φορμίτσα, το μαλλί επάνω, χάλια. Οπότε, δεν έχω πολλά προϊόντα να σας δείξω. Προϊόντα περιποίησης, κρέμες και τα λοιπά. Είχα κάποια δειγματάκια στην τσάντα μου, για να τα βρίσκω εύκολα, γιατί γενικότερα, όταν μετακομίζεις, δεν βρίσκεις τίποτα. Είναι όλα από εδώ και από εκεί, σε κούτες, τα βάζεις σε ζυρτάρια, δεν θυμάσαι που τα έβαλες. Έχει πολύ πλάκα όλο αυτό. Είναι και λίγο εκνευριστικό στο τέλος, βέβαια. Οπότε είχα κάποια προϊόντα μέσα στην τσάντα μου και όποτε μπορούσα, λίγο το πρωί, λίγο το βράδυ, τα έβαζα. Όποτε θυμόμουν, όποτε προλάβαινα. Ήταν η μόνη περίοδος στη ζωή μου που κοιμόμουν χωρίς να βγάλω το make-up. Απαράδεκτο, το ξέρω, είχα βγάλει και σπυράκια, αλλά δεν είχα κουράγιο, κορίτσια. Τίποτα. Κουράγιο μηδέν. Αρρώστησα κιόλας, είχα μία εβδομάδα πυρετό. Αφήστε τα, σας λέω, δεν είχα και ίντερνετ, ένα μήνα, πού το πάτε αυτό. Οπότε, πού καιρός για βίντεο. Τώρα νομίζω ότι θα επανέλθω δυναμικά, έτσι εύχομαι δηλαδή. Έχω πολλές ιδέες, έχω να κάνω και ένα haul βίντεο, τώρα σύντομα, γιατί έκανα κάποιες αγορές, τις οποίες δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Μάλλον άρχισα να τα χρησιμοποιώ, θα σας τα δείξω, δεν είναι πολλά. Θέλω να κάνω όμως και άλλα ψώνια, θέλω να πάω για ρούχα. Κουρεύτηκα, έκανα ένα καρέ, από πίσω είναι λίγο πιο κοντά, τώρα τα έχω αφήσει σπαστά στο φυσικό τους, βαριόμουν να τα ισιώσω, όλα τα ισιώνω είναι πολύ πιο ωραία. Μου άρεσαν πολύ, πείτε μου αν σας άρεσαν. Τι άλλο, γενικά έχω ανανεωθεί αρκετά, το μόνο κακό είναι την πάχυνα, ενώ την πρώτη εβδομάδα της μετακόμισης έχασα 3 κιλά έτσι,
δεν προλάβαινε να φάω. Μετά πάχυνα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς έγινε. Το φαΐ έγινε. Γιατί τρώγαμε συνέχεια πέτσες, βράδυ, αραχά και όλα αυτά. Πρέπει να αρχίσω δίαιτα. Ποιες θα κάνετε δίαιτα μαζί μου, κορίτσια? Πείτε μου από κάτω να κάνουμε μαζί δίαιτα. Όχι δίαιτα, διατροφή. Όχι δίαιτα, διατροφή. Και γυμναστική. Να παρηγορούμε η μία την άλλη. Αλήθεια θέλετε να κάνω τέτοια βιντεάκια? Έχω μεγάλη εμπειρία στο θέμα. Έχω χάσει 20 κιλά στη ζωή μου, σε ένα διάστημα της ζωής μου. Είχα βάλει 20 κιλά και τα έχασα τα 20. Ξέρω και πώς βάζεις και πώς χάνεις. Σας πειράζω. Όχι, ειλικρινά, άμα θέλετε κάτι τέτοιο, τέτοια βίντεο, πείτε μου. Να συμπαρασταθούμε μία την άλλη, ρε παιδί μου, αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα προϊόντα. Ένα προϊόν που αγάπησα αυτό το διάστημα είναι το σαμπουάν της Φρουκτής. Αυτό εδώ. Είναι δυναμωτικό σαμπουάν, δύναμη και λάμψη, citrus mint fresh. Μαλλιά κανονικά μετά στη λιπαρότητας. Λεμόνι για βαθύ καθαρισμό, μέντα για αναζωογόνηση. Μαλλιά καθαρά, λαμπερά και ανάλαφρα, έντονο άρωμα δροσιάς που αναζωογονεί. Κορίτσια, τα μαλλιά μου είναι... Έχω λίγη λιπαρότητα, δεν έχω τρέλη λιπαρότητα, δηλαδή μετά από 2 μέρες αφού λουστώ φαίνεται η λιπαρότητα, δεν φαίνεται την επόμενη μέρα. Μπορώ να πω ότι αυτό το σαμπουάν, αυτό εδώ, με έβγαλε ασπροπρόσωπη τις ημέρες που δεν είχα κουράγιο να λουστώ. Εγώ λούζομαι κάθε 2, άντε 3 μέρες. Τώρα με τη μετακόμιση μπορεί να έκανα και 4 μέρες να λουστώ. Δεν είμαι βρωμιάρα, όχι. Το ντουζάκι μου το έκανα. Τα μαλλιά μου ήταν μόνιμα ανεβασμένα σε ένα κότσο. Και με έβγαλα ασπροπρόσωπη γιατί πραγματικά δεν φαίνεται, συγγνώμη, δεν φαίνεται καθόλου η λιπαρότητά τους. Για πιο λιπαρά μαλλιά δεν ξέρω αν λειτουργεί. Στα δικά μου τα μαλλιά λειτουργήσε τέλεια. Δηλαδή μετά από 4 μέρες τα μαλλιά ήταν ψηλό. Δεν ήταν λιπαρά, ήταν μια χαρά. Το άρωμά του διαρκεί αρκετά, δηλαδή και την επόμενη μέρα το μυρίζεις. Σου αφήνει όντως μια αίσθηση φρεσκάδας, δροσιάς. Είναι ωραίο το άρωμά του, μου αρέσει. Είναι πολύ δροσερό. Μου άρεσε πολύ. Νομίζω θα το αγοράσω. Αυτό μου το είχε στείλει η εταιρεία μαζί με άλλα 2. Το πρώτο μου είχε σπάσει κάπου στην άκρη, είχε χυθεί το μισό, το πέταξα με τη μετακόμιση, δεν το δοκίμασα. Και το τρίτο, το έχω μέσα, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, το δοκιμάσω θα σας πω τη γνώμη μου. Αφού τελειώνει, έχει μείνει πάρα πολύ λίγο, μια φορά ακόμα. Και σίγουρα θα το αγοράσω, σίγουρα. Λοιπόν, 3 προϊόντα περιποίησης. Για το σώμα και το πρόσωπο που χρησιμοποίησα όλο αυτό το διάστημα είναι αυτά που σας είπα ότι είχα στην τσάντα μου. Είναι δειγματάκια, μου τα έχει στείλει η εταιρεία. Είναι αυτά τα 3 από την Kiehl's. Kiehl's. Νομίζω το προφέρω, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Kiehl's. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό το λαδάκι που είναι για το βράδυ, ο ροζ λαδάκι. Midnight Recovery Concentrate. Midnight Recovery Concentrate. Δεν έχω ακούσει σχόλια από άλλες κοπέλες. Αν το έχετε δοκιμάσει, πείτε μου τη γνώμη σας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικότερα το δέρμα μου, επειδή δεν το περιποιόμουν σωστά, δεν έκανα σωστό το μακιγιάζ, δεν χρησιμοποιούσα make-up. Δηλαδή μπορεί να μην σε βαφόμουν όλη μέρα, αλλά όταν σε βαφόμουν το βράδυ, το έβαζα πάντα. Το δέρμα μου είχε βγάλει λίγα σπυράκια, δεν βγάζω πολλά σπυράκια, αλλά είχε μια τάση της σειρότητας και από τα χημικά, όλα αυτά τα απορρυπαντικά που ερχόταν από τα χέρια, καμιά φορά μπορεί να το πιάνα, είχε ψιλοερεθιστεί σε κάποια σημεία. Είχα αρρωστήσει κιόλας εδώ, γύρω-γύρω από τη μύτη, είχα κάνει κάποιες σειρότητες. Αυτό είναι ένα λαδάκι, πάρα πολύ εντατικό. Θα σας δείξω λίγο τη σύνθεσή του. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Βασικά, δεν έχει. Όχι, τελείωσε. Νομίζω πως είχε λίγο. Όχι, το έχω τελειώσει.
Συγγνώμη. Είναι πολύ πολύ ενεργατικό. Δύο σταγόνες αρκούσαν για όλο το πρόσωπο. Έβαζα μία από εδώ και μία από εδώ και το άπλωνα σε όλο το πρόσωπο. Μου ενυδάτωνε πάρα πολύ τέλεια το πρόσωπο. Δεν άφηνε καμία μα καμία αίσθηση λιβαρότητας, τίποτα. Καμιά φορά το έβαζα μόνο του, καμιά φορά έβαζα και ενυδατική. Δηλαδή μπορείτε να μην βάλετε και ενυδατική από πάνω. Το ενυδατώνει τέλεια. Και γενικότερα το επόμενο πρωί που ξυπνούσα ήταν το πρόσωπό μου πολύ φρέσκο, πολύ ενυδατωμένο, ήταν σαν μικρό παιδιού. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχει καθόλου μυρωδιά, δεν με ενοχλεί αυτό, αλλά αυτή είναι η ενυδατική που έβαζα μετά από το λαδάκι ή καμιά φορά την έβαζα το πρωί. Είναι Ultra Facial Moisturizer για όλους τους τύπους δέρματος. Αυτή είναι μια καλή ενυδατική. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει εμένα καθόλου, όπως και για αυτή δεν μου αρέσει, είναι ότι δεν έχει καθόλου άρωμα. Δεν ξέρω αν αυτή, δεν έχω ξαναδοκιμάσει τίποτα άλλο από την εταιρεία αυτή. Δεν ξέρω αν είναι όλα τα προϊόντα έτσι. Εμένα λίγο με ενοχλεί που δεν έχει άρωμα. Θέλω η ενυδατική μου να έχει ένα, να έχει λίγο άρωμα. Γενικότερα μου αρέσουν τα αρώματα, τα έντονα αρώματα. Σε κρέμες δεν θέλω έντονα αρώματα, αλλά θέλω να έχει κάτι. Το βάζω και να μου μυρίζει κάτι. Με ενοχλούσε λίγο αυτό. Από εκεί και πέρα είναι αρκετά ενυδατική. Δεν είναι η τέλεια κρέμα που έχω δοκιμάσει. Είναι αρκετά ενυδατική, δεν αφήνει λιπαρότητα. Αν δεν σας αρέσουν τα αρώματα στις κρέμες, είναι νομίζω κατάλληλη για εσάς. Δεν ξέρω αν θα την αγόραζα, ενώ αυτό θα το αγοράσω σίγουρα. Δεν ξέρω τιμές, δεν το έχω ψάξει. Αν είναι normal η τιμή του, normal. Δηλαδή, επειδή μου πήγε και πολύ καιρό, τόση μικρή ποσότητα, αν έχει μέχρι 20 ευρώ, 25 το πολύ, θα το αγοράσω. Αν έχει παραπάνω, δεν νομίζω. Και αυτή είναι μια ενυδατική, η πολύ γνωστή Creme de Crops, συγγνώμη κορίτσια, δεν το έχω με τα γαλλικά καθόλου. Είναι μια ενυδατική που λέει από το 1851. Είναι η πραγματική Original Rich Nourishing Cream. Είναι πάρα πολύ γνωστή νομίζω. Η εταιρεία είναι από την Αμερική, από τον Καναδά, από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχει. Υπάρχει νομίζω μαγαζί στην Αθήνα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Εγώ είχα επικοινωνήσει μαζί τους και τους είχα πει να μου στείλουν κάποια δείγματα και μου έστειλαν αμέσως, δηλαδή τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κρέμα αυτή είναι πολύ ενυδατική, είναι αρκετά παχύρευστη. Να σας δείξω λίγο. Τώρα δεν έχει μείνει πολύ μέσα. Είναι έτσι κίτρινη. Και είναι... Δεν μυρίζει σχεδόν καθόλου, είναι κίτρινη και είναι έτσι αρκετά παχύρευστη, αλλά κάνει πολύ ωραία ενυδάτωση, πολύ ωραία. Εγώ την έβαζα στα χέρια μου, τη χρησιμοποιούσα σαν κρέμα χεριών, έτσι και λίγο εδώ πέρα πάνω, γιατί με όλα τα απορριπαντικά που συνέχεια καθάριζα, είχαν γίνει τα χέρια μου χάλια, τα σιλώ χάλια με πληγές και ακόμα είναι και τα νύχια μου χάλια, άμα δείτε, δηλαδή δεν τα έχω περιποιηθεί ακόμα, δεν τα έχω βάψει εδώ και ένα μήνα, ενάμιση. Έκανε πολύ καλή δουλειά με τις πληγούλες και αυτά, δεν με έτσουζε καθόλου και τα ενυδάτωνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή χρησιμοποιούσα αυτή και αμυγδαλέλαιο το βράδυ στα χέρια μου και στα πόδια μου. Πολύ πολύ καλή. Δεν ξέρω αν θα την αγοράσω γιατί με ενοχλεί αυτό με τη μυρωδιά που σας είπα. Θέλω μια μυρωδίτσα να έχει κάτι. Τέλος πάντων. Να περάσω σε μία ακόμα κρέμα που την αγόρασα από ένα φαρμακείο, έτσι μπήκα να πάρω κάτι ντεπών και την είδα εκεί στο ταμείο. Είχε 3 ευρώ. Είναι από την εταιρεία Σοστάρ. Είναι ελληνική εταιρεία και την ήξερα γιατί είχα αγοράσει κάποτε μία μάσκα προσώπου. Την έχω ακόμα και είμαι πολύ ευχαριστημένη με τη μάσκα. Είναι για ακνεϊκές επιδερμίδες. Εγώ τότε είχα βγάλει λίγα σπυράκια και την είχα πάρει. Είναι πολύ καλή, με μέντα. Άμα θέλετε και έχετε κάποιο πρόβλημα, να σας τη στήσω. Είναι πολύ φτηνή και πολύ καλή. Και κάνει δουλειά με τα σπυράκια, νομίζω.
Δηλαδή σε μένα έκανε τότε. Οπότε επειδή ήξερα την εταιρεία, πήρα και αυτή την κρέμα, την πήρα μόνο 3 ευρώ. Την είδα, την πήρα, λέω 3 ευρώ, ας είναι και μάπα. Η εταιρεία είχα ακούσει κάνα λόγια από τη φαρμακοποιό μου, οπότε λέω εντάξει ρε παιδί μου, είναι φυτικά καλλυτικά. Ενυδατική κρέμα προσώπου με αλόι, έλαιο, αργάν και ουρία. Είναι κρέμα ημέρας με αλόι, έλαιο, αργάν και ουρία. Ενυδατώνει βαθιά την επιδερμίδα, ενώ επαναφέρει τη φυσική της υγρασία. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Λοιπόν, σαν σύνθεση είναι λίγο μπλιάχ. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι σαν να έχει κόψει. Ξέρω τι βλέπετε. Και δεν έχει χαλάσει, έτσι είναι. Γιατί ρώτησα τη φαρμακοποιό μου που τη χρησιμοποιεί και αυτή και μου λέει είναι έτσι. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε πώς είναι. Και απογοητεύτηκα όταν την είδα, αλλά εκτός ότι μυρίζει τέλεια, καταπληκτικά, αρκετά έντονα, άμα δεν σας αρέσουν έντονες μυρωδιές, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, είναι πάρα πάρα πολύ καλή, δεν θα την έβαζα βράδυ, δεν ενυδατώνει πάρα πολύ, ενυδατώνει τόσο όσο. Και είναι πάρα πολύ καλή για βάση πριν το make-up, πριν το μακιγιάζ. Πάρα πολύ καλή. Είναι αυτό που σας είπα, ενυδατώνει τόσο όσο πρέπει για να απλώσει το make-up σου από πάνω. Είναι πάρα πολύ καλή σαν βάση. Την έχω χρησιμοποιήσει, τελειώνει όπως βλέπετε. Δεν έχει πάρα πολύ. 3 ευρώ μόνο θα την ξαναέπαιρνα σίγουρα, ειδικά για το καλοκαίρι. Βέβαια δεν έχει δείχνει προστασία, θα μου πείτε. Δεν ξέρω, θα την ξαναέπαιρνα πάντως από την έβρισκα. Είχε και άλλη σειρά, μπορεί να δοκίμασα και κάποια άλλη. Δεν έβγαλα κανένα σπυράκι, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Για όσα σας πείτε ότι είναι πολύ φτηνή, ίσως μου δημιουργήσει κάτι, εγώ δεν είχα κάτι. Επιφυλάσσομαι για άλλες, δεν ξέρω. Λοιπόν, και αυτά ήταν τα προϊόντα περιποίησης που χρησιμοποίησα περισσότερο αυτό το δίμηνο, ας πούμε. Και πάμε σε κάποια καλλυντικά. Στάνταρ χρησιμοποιούσα καθημερινά BB cream και την πούδρα από τη Manhattan, ήταν το foundation μου από τα δύο. Κανένα άλλο make-up, ίσως μια φορά που βγήκα χρησιμοποίησα το της VC του Derma Blend, το οποίο το αγόρασα πρόσφατα και θα σας κάνω review, γι' αυτό είναι, έχω μείνει ενθουσιασμένη. Εντάξει, μεγάλη αγάπη, BB Cream Garnier για μάτια επιδερμίδες και πούδρα της Manhattan, δεν τα αλλάζω εύκολα. Από εκεί και πέρα χρησιμοποίησα αυτά τα δύο, τις έχασα να τα δείξω πριν, τις απειβήτα, τα δύο lip balm, γιατί τα χείλια μου επίσης είχαν σκάσει, είχαν γίνει χάλια και αυτά τα δύο με έσωσαν, πάρα πολύ ωραία, ειδικά αυτό. Έκλεισε η κάμερα και εγώ μιλούσα και δεν έγραφε τίποτα. Anyway, πάμε πάλι από την αρχή, από εκεί που σταματήσαμε. Όπως σας είχα πει πριν, ήμουνα μολύβι, μάσκαρα, make-up και έτσι από το σπίτι. Για μολύβι χρησιμοποίησα αυτό εδώ της NYX, το Black, το 901. Εδώ είχα κάνει και το swatch πριν που έκλεισε η κάμερα. Είχα κάνει μια απέσια γραμμή. Και για μάσκαρα χρησιμοποίησα την The Falsies Volume Express Black Drama της Maybelline. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Έχει αυτό το καμπυλωτό βρουτσάκι, για να το βλέπετε καλά. Κάνει το εφέ της δαντέλας, όπως βλέπετε για εδώ πέρα που έχουν τη δαντέλα. Της διαχωρίζει πάρα πολύ καλά. Δίνει μήκος, δεν δίνει όγκο. Αν τη συνδυάσετε με μια μάσκαρα που δίνει όγκο, νομίζω θα έχει το τέλειο αποτέλεσμα για βράδυ. Το έχω δοκιμάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το χρησιμοποιώ και τώρα, αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Γενικά έχω πυκνές βλεφαρίδες. Τις διαχωρίζει πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε πάρα πολύ. Και τέλος, θα σας δείξω το κονσίλερ που χρησιμοποιούσα. Όχι τόσο για κάλυψη, όσο λίγο για να φωτίσω εδώ πέρα το σημείο αυτό. Είναι το Dream Lumi Touch Highlighting Concealer της Maybelline πάλι. Είχα κάνει εδώ πέρα το swatch πριν, δεν μου φαίνεται, το είχα απλώσει. Είναι πολύ ωραίο,
όχι τόσο για κάλυψη, όσο για λάμψη σε αυτό το σημείο. Σίγουρα θα το ξαναπάρω, μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα προϊόντα που χρησιμοποίησα από το Μάρτιο μέχρι τώρα. Τώρα έχω αρχίσει να κάνω νέες αγορές, θα χρησιμοποιώ άλλα προϊόντα. Θα κάνω σίγουρα haul video, όπως σας είπα. Θέλω να κάνω ίσως και κάνω ένα μακιγιάζ, θα δούμε. Πείτε μου ιδέες για βίντεο. Πείτε μου άμα θέλετε να κάνουμε αυτό με τη διατροφή, με τα κιλά μας. Το καλοκαίρι έρχεται, 2 μήνες μείνανε. Πιο πολύ για συμπαράσταση εσείς σε μένα και εγώ σε εσάς. Και λίγες συμβουλές η μία στην άλλη, έτσι κάνει ένα vlog, νομίζω είναι καλή ιδέα. Πείτε μου αν σας αρέσει όμως. Αυτά, ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας που δεν έκανα τόσο καιρό βίντεο, ευχαριστώ για την αγάπη σας. Like άμα σας άρεσε, subscribe στο κανάλι μου. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια!